κατέβηκα να δω το κορίτσι που εξηγούσε εχθές σε ένα κανάλι για το τι είχε γίνει. Και αυτοί, επειδή έλεγαν ότι ήταν, έλεγαν δηλαδή κάτι λάθος. Όχι λάθος, έλεγε τα σωστά. Απλά. Τη χτύπησαν. Τι έγινε. Τη χτύπησαν, ναι. Με αυτά που δεν θεώρησαν ότι ήταν σωστά. Και μετά μπήκε ένα γόνατο προστατεύση και χτύπησε και το αγόρι πάρα πολύ άσχημα. Μέσα έχει, είχατε σκηνήσει μέσα, έχει επεισόδια μέσα στο σκοπείο. Τι γίνεται μέσα. Το αγόρι είχε μπει μέσα στην αυλή. Και μετά είχαν έρθει όλοι και μαζί με είχαν δικοί φασίστες από ό,τι κατάλαβα. Και είχαν δώσει ξύλο, ξυλοδαρμό με διάφορα αντικείμενα, σίδερα. Και είχαν γίνει πολλά ατυχήματα με τα παιδιά, είτε άδελα, επειδή σπρώχνανε κτλ. Είχε εξωσχολικούς, είχε εξωσχολικούς, ναι. Αυτοί οι φασίστες ήταν εξωσχολικοί φοιτητές. Υπάρχουν... Τι έκαναν ακριβώς, τι ήρθαν και σας είπαν. Υπάρχουν οι παιδιά. Μας ξυλοκόπησαν ό,τι βρήκανε με όπλα, μαχαίρια. Υπήρχαν και συμμαθητές σας μέσα σε αυτά τα παιδιά. Συμμαθητές μας, κάποιοι από το σχολείο μας, ναι. Φοβάστε. Όχι συμμαθητές μας, γενικά. Από το σχολείο. Συμμαθητές του σχολείου. Φοβόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Και φοβόμαστε πάρα πολύ. Είδες παιδιά να έχουν μαχαίρι επάνω τους. Όχι, αλλά από τα social media που έχω δει λένε ότι έχουν, οι φασίστες είχαν μαχαίρια. Αυτοί από πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν, δεν υπάρχει άλλο. Οι καθηγητές είναι έξω, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπήκαν. Εσάς σας λένε να μην φύγετε από το σχολείο, τι σας λένε, να μην φύγετε. Εμάς μας λένε να μην βγαίνουμε έξω από την τάξη, γιατί φοβούνται να μην γίνουν και άλλα πράγματα, γιατί είχαμε ήδη πάρα πολλά ατυχήματα. Τι κουβαλάνε πάνω τους αυτά τα παιδιά? Κουβαλάνε μαχαίρια, σίδερα, ξύλα. Είναι οργανωμένοι σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι οργανωμένοι σε συγκεκριμένο. Τι τους λένε οι καθηγητές? Οι καθηγητές λένε τι γίνεται σε αυτό το σχολείο, δεν λένε πολλά. Είναι από συγκεκριμένο κόμμα αυτά τα παιδιά που λες? Είναι από το... Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι φασιστές, μόνο αυτό ξέρω. Οι καθηγητές δεν τους είπαν να βγουν έξω? Προσπαθούσαν να τους διώξουν, είναι η αλήθεια. Προσπαθούσαν, αλλά όσο μπορούν τους έβγαλαν και... Φοβάσαι εσύ? Όχι μόνο εγώ, και τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Όπως ξανά δεν ξέρουμε τι θα γίνει ως αύριο. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πραγματικά. Φοβόμαστε να βγούμε έξω. Να σχολάσουμε, φοβόμαστε. Να σε καλά.